Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 11 Απριλίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Μαύρα σύννεφα σκεπάζουν από χθες το βράδυ το Μέγαρο Μαξίμου μετά και τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, στα οποία αποτυπώθηκε η εξαφάνιση της παράταξης που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάδειξη για 33η συνεχή χρονιά της ΔΑΠ ως πρώτη δύναμη, καθώς και η ισχυροποίηση των υπολείπων αριστερών σχημάτων. Η πρώτη εκλογική νίκη του 2019 έρχεται από τη Νέα Νεολαία μας, τόνισε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών και την πρωτιά της ΔΑΠ για 33η συνεχή χρονιά. Με ανάρτησή του στο Twitter υπογράμμισε: «Αυτές τις Τετάρτες που η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, η ΔΑΠ Νουδού Φουκού θα μας κάνει πάντα υπερήφανους». Τώρα να μείνουμε στις πολιτικές εξέλιξεις. Καλησπέρα τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους μας τηλεθεατές. Συνέχεια των αποδοκιμασιών στα στελέχη της κυβέρνησης στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών και αυτή τη φορά την τιμητική του είχε ο Παύλος Πολάκης. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ο Παύλος Πολάκης που είναι ένας κεντρικός τύπος, ο οποίος δεν φύγεται, δεν φοβάται, είναι και επιθετικός θα έλεγα και στην πολιτική του παρουσία αλλά και γενικά στην κοινωνική του καθημερινότητα. Αυτή τη φορά όμως τα χρειάστηκε, τα βρήκε σκούρα στην κυριολεξία και όλα αυτά βέβαια στο κομμάτι της Μακεδονίας, όπου αυτό είναι το κέντρο των εξελίξεων που αφορά βέβαια πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υιοθετηθούν όσα χρόνια και αν περάσουν, και πόσο μάλλον όταν αυτές ακούνε στο όνομα Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία στην κυριολεξία έχει στριμώξει τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος Πολάκης, προερχόμενος σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής, τα έκοψε από συγκεντρωμένους πολίτες, οι οποίοι βρέθηκαν έξω από την αίθουσα που γίνονταν η συγκεκριμένη εκδήλωση και του έσυραν συγκεκριμένα κοσμητικά επίθετα. Μάλιστα. Σύμφωνα βέβαια με ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, θα υπήρχαν και επεισόδια, αν βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμνούσε όπως κάνει συνήθως σε οποιαδήποτε εκδήλωση και αν διοργανώνει, σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, να έχει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η εικόνα, μόνο η εικόνα δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι, και η εικόνα ενός σοβαλού πολιτικού φορέα που δυστυχώς αυτό το διάστημα βρίσκεται στα ενία της διακυβέρνησης της χώρας. Μάλιστα. Βλέπαμε και τα σχετικά πλάνα την ώρα που μιλούσα. Τώρα θα πάμε στις πολιτικές εξελίξεις, όπου την πόλη των Γρεβενών θα επισκεφτεί αύριο Παρασκευή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας, πρώην Υπουργό Δημόσια Τάξη, ο Βασίλη Ουκικίλα. Δώσε μας το πρόγραμμα του κυρίου. Έχουμε μεγάλη κινητικότητα, θα τη δώσουμε αναλυτικά. Αφορά το σύνολο τη περιφέρεια Δυτική Μακεδονία για να δούμε αυτό το διάστημα. Η Δυτική Μακεδονία έχει την τιμητική τη, όχι πως είμαστε η μοναδική περιφέρεια, αλλά το σύνολο τη χώρα. Έτσι λοιπόν, με μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Γρεβενών τη Νέα Δημοκρατία καλεί μέλη και φίλου του για αύριο Παρασκευή 12 του μήνα να βρίσκονται στα Γρεβενά, όπου θα έχει την τιμητική του σε ονομός Γρεβενών, η πόλη των Γρεβενών, που θα την επισκεφθεί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Βασίλης Ουκικίλας, ο οποίος θα είναι επικεφαλής συγκεκριμένου κλιμακίου. Να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί και μια εκδήλωση, η οποία θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα γίνει στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής. Και να πούμε, δεν θα είναι μόνο ο κ. Ουκικίλας, έρχεται και ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα στην Καστοριά. Σωστά. Τώρα στην Καστοριά θα βρίσκεται το Σάββατο 13 Απριλίου ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να δούμε αναλυτικά ποιο είναι το πρόγραμμα της επίσκεψής του στην Καστοριά. Στις 11:30 το πρωί του Σαββάτου 13 Απριλίου θα βρίσκεται στο Άργος Ορεστικό. Στις 12:30 θα επισκεφθεί το κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας, το εκθετήριο, και θα συναντηθεί με φορείς Γούνας του νομού. Στις 1:30 το μεσημέρι θα επισκεφθεί το χωριό Παύλος Μελάς και συγκεκριμένα και το σπίτι του Παύλου Μελά. Στις 5 το απόγευμα θα επισκεφθεί τη Μητρόπολη Καστοριάς. Στις 5:30 θα επισκεφθεί το Δημαρχείο, όπου εκεί θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Καστοριάς. Στις 6 το απόγευμα θα επισκεφθεί την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, όπου εκεί θα συναντηθεί με τον Στεωτήρη τον Αδαμόπουλο. Στις 6:30 θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Στις 7:15 στο ξενοδοχείο Τσάμις θα έχει συνάντηση με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου αλλά και τους γιατρούς. Στις 8 παρατέταρτο θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού Καστοριάς και στις 8 θα ξεκινήσει την κεντρική ομιλία που διοργανώνει η ΕΚΗ οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό ομιλητή τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μάλιστα, με έντονη κινητικότητα. Να ενημερώσουμε λίγο ακόμα περισσότερο τους φίλους με την αυριανή επίσκεψη του Βαγγέλη Βεϊμαράκη. Δώστε στα ρεπορτάζ, γιατί στη συνέχεια έχω και τον πρόεδρο της ΝΟΑΔΕ Κοζάνη στο δελτίο του West που έχει να που λέει πολλά. Το Βαγγέλη Βεϊμαράκη, εκτός. Χθες δώσαμε μια εικόνα ότι το συνοδεύουν ο καθηγητής ο Άκης ο Τσελέντης και ο Μιχάλης ο Μουσουράκης. Να πούμε ότι το κλιμάκιο το οποίο επισκέφτεται έχουν προσθεθεί άλλοι δύο. Είναι η Κατερίνα Μάρκου, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, και ο Γιάννης Πάιδας, που είναι πρόεδρος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΔΗ Εκπαιδευτικό στο Επάγγελμα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολυπληθές το κλιμάκιο το οποίο επισκέφτεται την Κοζάνη. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία δίνει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στην Κοζάνη. Και τώρα να πούμε κάτι που αφορά βέβαια το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σύμφωνα με
ή μια είδηση, με μια είδηση η οποία έχει αναρτήσει η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Σε Κοζάνη και από το Λεμαϊδα θα βρίσκεται την 5η 18 Απριλίου ο Υπουργός Υγείας, ο Ανδρέας Ξανθός. Δεν έχουμε περαιτέρω ενημέρωση. Ωραία. Το επόμενο διάστημα θα δούμε πραγματικά τι ακριβώς είναι το πρόγραμμά του. Τώρα, να πάμε στις φοιτητικές εκλογές. Έχουμε επικράτηση της ΔΑΠ. Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών. Είπε στο εισαγωγικό ότι για 33 χρόνια η ΔΑΠ αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο κομμάτι των φοιτητικών εκλογών. Έτσι ακριβώς είναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά χθες αργά το βράδυ, η ΔΑΠ φαίνεται να κατακτά για 33η συνεχόμενη φορά την πρωτιά στις φοιτητικές εκλογές, στις οποίες η συμμετοχή κατά περίεργο τρόπο, και το λέμε αυτό γιατί μας προξενεί και μια ιδιαίτερη εντύπωση, είχε μια μικρή άνοδο. Τώρα τα αποτελέσματα τα οποία δίνουν, η ΔΑΠ συγκεντρώνει το 40%. Είναι ανεπίσημα αποτελέσματα, το τονίζουμε, υπάρχει πάντοτε αυτό το πρόβλημα δυστυχώς με τις παρατάξεις. Ακολουθεί η Πασπουδαστική με ποσοστό 20%, 25,1% σύμφωνα με την ίδια. Μετά ακολουθούν η ΕΑΚ με 9%, σύμφωνα με τη ΔΑΠ 8,24%, σύμφωνα και με την Πασπουδαστική. Και η ΠΑΣΠ 8%, σύμφωνα με τη ΔΑΠ 7,65%, σύμφωνα με την Πασπουδαστική. Σε χαμηλό ποσοστό, κοντά στο 1%, και εδώ είναι το σημαντικό, κινείται η παράταξη, που η επίσημη παράταξη που υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ και ακούει στο όνομα Μπλόκο, η οποία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 1%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η εικόνα είναι πανελλαδική. Ας δούμε όμως ποια είναι η εικόνα σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, ξεκινώντας από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Να πούμε, ψηφίσαν 1.481. Έγκαιρα ψηφοδέλτια είχαμε 1.379. Πάντοτε για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η Πασπουδαστική πήρε 133 ψήφους, ποσοστό 9,64%. Η ΔΑΠ 1.119, ποσοστό 81,15%. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σαρωτική η νίκη της πέρα για πέρα σε ό,τι αφορά ακριβώς το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Και τώρα στο Πανεπιστήμιο είχαμε εγγεγραμμένους 498, ψήφισαν επίσης 498, έγκαιρα ψηφοδέλτια 459. Η Πασπουδαστική πήρε 22 ψήφους, ποσοστό 15,69%. Η ΔΑΠ 127 ψήφους, ποσοστό 27,67%. Και εδώ μια πρωτιά σε ό,τι αφορά το φοιτητικό κομμάτι, το φοιτητικό κίνημα σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, στοιχεία τα οποία τα είδαμε στο kozan.gr. Τώρα να πάμε στην ΔΕΗ. Έχουμε συμφωνία ΔΕΗ ιδιοκτήτη λιγνητορυχείου Αχλάδας, ενώ στάση αναμονή στηρούν οι υποψήφοι διεκδικητές των προσπόλυση μονάδων. Καθημερινά το θέμα αυτό είναι στην επικαιρότητα. Δωράκια, Δημήτρη. Πολλά δωράκια στον χώρο της ΔΕΗ, τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και από την πλευρά του ομίλου ΔΕΗ, από τον κύριο Παναγιωτάκη, μάλιστα, για να μπορέσουν να έχουν μια θετική κατάληξη όσο σε ό,τι αφορά τη δεύτερη προσπάθεια του διαγωνισμού για την πώληση των ελληνικών μονάδων. Μελίτη 1, άδεια για τη Μελίτη 2, Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4. Έτσι λοιπόν, μετά τις τελικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν χθες, επιτεύχθηκε συμφωνία της ΔΕΗ με τα λιγνητορυχεία Αχλάδας για την τιμή του λιγνίτη, συγκεκριμένα για την πενταετία 2020-2024, η τιμή συμφωνήθηκε στα 16,5 ευρώ ανά τόνο. Η συμφωνία θα έχει αναρτηθεί για να ενημερωθούν και οι επενδυτές. Με αυτή τη συμφωνία έρεται μια ακόμη σημαντική εκκρεμότητα στην προοπτική της αποεπένδυσης, τονίστηκε βέβαια και αφορά το θέμα των ΑΔΗ. Και τώρα έχουμε στο κομμάτι της ΔΕΗ που, βλέποντας όλα αυτά, οι επενδυτές τηρούν μια, και είναι φυσιολογικό, στάση αναμονής για να δούνε πού θα οδηγηθεί τελικά η όλη αυτή η εξέλιξη και αν πραγματικά υπάρχει ένα επίσημο ενδιαφέρον και τελικά έχουμε μια θετική κατάληξη. Προσωπικά το τονίζω για ακόμη μια φορά. Εκτιμώ ότι αν οι μονάδες δεν πουληθούν κοψοχρονιάς, δεν πρόκειται να βρεθεί αγοραστής. Αυτή είναι και η άποψη βέβαια του συνδικαλιστικού κινήματος. Τώρα, να έρθουμε στην αυτοδιοίκηση. Έχουμε κινητικότητα. Είχαμε ανακοινώσεις υποψηφίων και περιφερειακών συμβούλων και δημοτικών συμβούλων. Από πού θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε από αυτό που τονίζεται σε μια στοιχηματική εταιρεία, το στοίχημα.gr, γιατί και οι αυτοδιοικητικές εκλογές καταλαβαίνουμε πολύ ότι έχουν μπει στο περιβάλλον του τζόγου. Η στοιχηματική εταιρεία. Τρίτος ο Καρυπίδης. Στοίχημα.gr δίνει, σε ό,τι αφορά για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για το ποιος θα είναι νικητής. Για τον Γιώργο Κασαπίδη έχει ρίξει το ποσοστό από 1,40 που ήταν, το έχει πάει στο 1,30. Ακολουθεί η Γεωργία Ζεμπιλιάδου, ενώ την προηγούμενη φορά τα ποσοστά που δηλώνησαν από την εταιρεία ήταν διαφορετικά, με 5,50 ότι μπορεί να κερδίσει την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τρίτος είναι ο Θοδωρής Καρυπίδης που το ποσοστό του έχει αυξηθεί και έχει πάει στο 6. Ακολουθεί τέταρτος ο Αθανάης ο Χαστάς με 50 και ο Στέφανος ο Πράσος με 80. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η πρώτη τριάδα, σε αυτούς που ενδιαφέρονται και θεωρούν ότι και οι εκλογές έχουν και πρέπει να περάσουν τον τζόγο, έχει ισχυρά ποσοστά. Yeah. Αλλά διαφιλονίκη και το φαβορή για να κερδίσει τις εκλογές παρουσιάζεται και σύμφωνα με τη στοιχηματική εταιρεία στοίχημα.gr ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Και τώρα, να έρθουμε σε ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί
από την ηλεκτρονική εφημερίδα grtimes.gr. Και τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με μια πρόσφατη δήλωση του Περιφερειακού Διοικητή της Μακεδονίας, του Θοδωρή Καρυπίδη, πρόταση συγκεκριμένα, που πρότεινε να εσωματωθούν η Ιμαθία, η Πιερία και η Πέλα στη Δυτική Μακεδονία. Ναι, αυτό το έχει πει ο κ. Καρυπίδης σε ομιλία του τώρα τελευταία. Αυτό ήταν πολύ φυσιολογικό να άλυψε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτά, Δημήτρη, είναι σοβαρά πράγματα και δεν γίνονται με ενρωή επιπολαιότητας. Πάντως έχει ακουστεί ότι υπάρχουν πολίτες της Πέλας που λένε ότι θα ήθελαν να είναι στη Δυτική Μακεδονία και όχι στη Θεσσαλονίκη. Άσχετα, αυτό έχει ακουστεί. Εδώ θέλει σοβαρότητα και υπευθυνότητα και ο Θοδωρής ο Καρυπίδης θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός όταν θα κάνει τέτοιες προτάσεις, γιατί αυτές τις προτάσεις τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη στην Κεντρική Μακεδονία, τον Χρήστο τον Γιαννούλη, ο οποίος δήλωσε: αν όντως αυτή η πρόταση έχει διατυπωθεί και συνοδεύεται με την διακμηρίωση που περιγράφεται, η πρώτη με αντίδραση είναι ότι μένω έκπληκτος. Άρα διαφωνεί. Ναι, πρώτον. Ναι. Υποστηρικτές και δύο από το ΣΥΡΙΖΑ είναι, και ο Γιαννούλης και ο κύριος Καρυπίδης. Συγκεκριμένα, πρώτον, δεν έχω υπόψη μου να έχει ανοίξει κάποιος διάλογος για την αναδιάρθρωση των περιφερειών της χώρας και σε αυτή τη φάση, αν είναι ακριβής η μεταφορά της πρότασης, δεν έχει την απαραίτητη νομιμοποίηση από όσους αφορά σχολιάζει στο grtimes.gr ο κύριος Γιαννούλης. 50 μέρες τονίζει, και εδώ είναι το σημαντικό της δήλωσής του. Πριν τις εκλογές, αυτή δεν είναι πρόταση μεταρρύθμισης, αλλά πρόταση ετερορύθμισης και άκερη καταλήγη. Αυτά τα λέει ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος, να πούμε, είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος, ήταν διευθυντής στην ΕΡΤΡΙΑ και είναι υποψήφιος επίσημη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Γιαννούλη. Όπως υποστηρίζεται επίσημα ο κύριος Καρυπίδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και ήρθε βέβαια και η δήλωση του νυν Περιφερειάρχη, του Απόστολου, του Τζιτζικώστα, ο οποίος ήταν πολύ λακωνικός και συγκεκριμένα υποβάθμισε κατά το πολύ τον συνάδελφό του, τον Θοδωρή Καρυπίδη, λέγοντας παρεστήσεις ενός προεκλογικού πυρετού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Και είναι ότι και φίλοι κιόλας. Ο κύριος Καρυπίδης με τον κύριο Τζιτζικώστα έχουν καλές σχέσεις. Δημήτρη, κοιτάξτε να δεις. Επειδή κανένας μα κανένας από σε επίπεδο ελληνικής περιφέρειας δεν τόλμησε να κοντραριστεί με το αθηναϊκό κράτος διαχρονικά, θα πρέπει να πούμε τα εξής. Όταν ανοίγει μια τέτοια κουβέντα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να είμαστε πολύ μορφωμένοι πολιτικά και θα πρέπει να βαδίζουμε πάνω στην ελληνική ιστορία. Η χώρα μας χρειάζεται και πρέπει να πορευτεί στα επόμενα χρόνια με τις 10 ιστορικές περιφέρειες. Δυστυχώς τις αγνοούν οι πάντες. Και πόσο μάλλον τις αγνοεί ο Θοδωρής ο Καρυπίδης. Θα πρέπει πρώτα να καθίσουν και να καθίσει ο Θοδωρής ο Καρυπίδης να διαβάσει ποιες είναι αυτές τις ιστορικές περιφέρειες και τότε να μας προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς πρέπει να είναι το σχέδιό μας για την Ελλάδα και το πώς πρέπει να πορευτεί η νέα ελληνική δημοκρατία. Να είναι σίγουρος ότι αν βασίζεται πάνω στις 10 ιστορικές περιφέρειες, θα είμαστε μαζί του. Στη διαφορετική περίπτωση, όπως το έπραξε, δεν είναι πολύ σημαντικό. Ωραία, να μείνουμε στον κύριο Καρυπίδη και να πάμε στα Γρεβενά, που έχουμε την ανακοίνωση των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του κύριου Καρυπίδη. Ναι. Και να δούμε ένα σχετικό βίντεο. Δεν είχαμε εκπλήξεις, εκτός από μία θα έλεγα, αλλά πάρα πολύ χαλαρή και δεν ξέρω βέβαια και πώς πραγματικά έγινε. Καταρχάς, τα ονόματα τα οποία ανακοινωθήκαν είναι ο Γιώτας ο Δημήτρης, ο Δασκαλόπουλος ο Αντώνης, η Ζήση Μαλαματή, ο Καλαμάρας ο Γιώργος, ο Καραπάς ο Βασίλης, η Κυριακίδου η Χριστίνα, ο Λαβός ο Δημήτρης και ο Αθανάσιος ο Νούτσος. Εμένα, αν μου αποτελεί κάποια έκπληξη, είναι ο Αθανάσιος ο Νούτσος, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, κατάγεται από την Εράτρια. Προσωπικά εκτιμούσα ότι δεν θα αναμειχθεί στο κομμάτι των εκλογών και της Αφροδίκης. Τελικά διαψεύστηκε. Ωραία, μια που είσαι εκεί, πάμε να μείνουμε να δούμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του κυρίου Καρυπίδη, του υποψηφίου Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ένθερμος υποστηρικτής για μία ακόμη φορά τη συμφωνία των Πρεσπών, από τα Γρεβενά αποκάλεσε τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία. Ένθερμος υποστηρικτής ο κύριος Καρυπίδης. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα της ομιλίας του. Και οι θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται όταν παίρνεις πρωτοβουλίες για την περιφέρειά σου. Όταν ανοίγεις την περιφέρειά σου. Όταν συνεργάζεσαι με τους γειτονές σου. Όταν συνεργάζεσαι με την Ευρώπη. Δεν μπορεί να είσαι φοβικός ευρωσκεπτιστής. Έχουμε και εκλογές ευρωεκλογές μπροστά μας. Και να θες να αναπτύσσεις συνέργειες. Είναι αντίφαση στο δημόσιο διάλογο αυτό. Ο φόβος και η ισοστρέφεια ποτέ δεν βοήθησε τον τόπο. Και αυτός εδώ ο τόπος, αυτή εδώ η περιφέρεια, από τους αιώνες είχε πάντοτε τους εμπόρους ταξιδευτές της. Μέσα στα Βαλκάνια. Και ακόμη υπάρχουν τα αποτυπώματα και τα χνάρια τους. Ταξιδεύαμε τότε και δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε τώρα. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε τώρα. Καλό. Να βγάλουν από την ατζέντα τους τα εθνικά θέματα.
Τα εθνικά θέματα μας ξεπερνούν όλους. Αλλά όταν θέλουν να τοποθετούνται στα εθνικά θέματα, θα είναι ειλικρινείς, μελετημένοι, γιατί όπως είπαμε και πριν, η αλήθεια είναι ο δικός χάρτης στο δίκαιο. Και αυτή η περιφέρεια, αυτή η χώρα δεν θέλει άλλο άδικο, δεν θέλει άλλο περιορισμό. Πρέπει να ανοιχτεί η περιφέρειά μας. Και γι' αυτό οι πρωτοβουλίες που πήραμε το δείχνουν. Ανοίξαμε τα σύνορα με τη γείτονο χώρα, τη Βόρεια Μακεδονία πλέον, στο Λεμό. 300.000 τουρίστες, Άγγλοι, Ολλανδοί πηγαίνουν από την πλευρά των λιμνών της Βόρειας Μακεδονίας και δεν μπορούν να έρθουν στη χώρα μας. Δεν μπορούν να έρθουν στις πρέσβες τις δικές μας. Δεν μπορούν να πάνε στην Καστοριά. Δεν μπορούν να έρθουν στα Γραβενά. Με ποιο δικαίωμα κρατούσαμε τα σύνορα κλειστά από το 1967. Θα σας πω εγώ. Το έχει δείξει η ιστορία τον προηγούμενο χρόνο. Για να μπορούν κάποιοι, έχοντας κλειστά τα σύνορα, να παίζουν άλλο είδους οικονομικά παιχνίδια με οικονομικά συμφέροντα. Θέλουμε να είμαστε με κλειστά σύνορα, να το παίζουμε πατριώτες, αλλά να συναλλαζόμαστε με παραοικονομία με τους γείτονες. Ή θέλουμε να είμαστε άνθρωποι ανοιχτοί, αλληλέγγυοι, με ειλικρίνεια, που να αναπτύσσουμε εμείς τις δυνατότητες και τις δικές μας και των γειτόνων μας για να συνυπάρξουμε σε μια ευαίσθητη περιοχή. Αυτό πρέπει να το απαντήσουμε. Και έχει να κάνει άμεσα με τα Γραβενά. Και για το τουριστικό της προϊόν και για τα αγροτικά της προϊόντα. Προχθές πήγε ο Πρωθυπουργός στα Σκόπια. Ταξιδέψανε και επιχειρήσεις από τη Δυτική Μακεδονία μαζί του. Και εκεί είδαν ποια είναι η αλήθεια. Διότι η αλήθεια δεν μπορεί να είναι σε τρία μέρη η δική μου, δική σας και της αλήθειας. Στον πολιτικό λόγο η αλήθεια είναι μία. Και η αλήθεια αυτή λέει δίκαιο παντού, συνεργασίες παντού και συνύπαρξη με τους λαούς, τους γείτονες, τα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Αν κλείσουμε αυτές τις δυνατότητες, με ποιους θα συνεργαστούμε? Με ποιους? Δεν μπορεί όλη η Ευρώπη να επικροτεί αυτές τις πρωτοβουλίες και στη χώρα μέσα να υπάρχουν κομματικοί σχηματισμοί που τις καταδικάζουν. Τώρα, να πάμε στην παρουσίαση των υποψηφίων συμβούλων της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου αύριο Παρασκευή στη Φλόρινα. Όσο περνάει ο καιρός, Δημήτρη, πλησιάζουμε και προς τις εκλογές. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν, να τελειώσει και το κομμάτι της παρουσίασης των υποψηφίων και να πούμε δυνητά, ας πούμε, σε επίπεδο παρουσίασης των προγραμμάτων και σε πολιτικές κόντρες και αντιπαραθέσεις. Λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, για αύριο Παρασκευή 12 του μήνα στις 5:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Λίγκος, η Γεωργία Ζεμπιλιάδου θα παρουσιάσει τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Και να έρθουμε τώρα στον χώρο της αυτοδιοίκησης και να πάμε στο Δήμο Σερβίων, όπου χθες πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της υποψηφίας δημάρχου, συναδέλφου της Ρίτσας της Πυρίδου για το Δήμο Σερβίων. Χθες όμως δόθηκαν και στη δημοσιότητα 13 ονόματα υποψηφίων. Ποια είναι αυτά? Είναι ο Θύμιος ο Γιάννης, η Καραγιάννη η Ελένη, ο Κόκκινος ο Νίκος, ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης, η Μητράγκα η Κατερίνα, ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος, ο Κώστας ο Πεκλιβανίδης, ο Γιώργος ο Σαλτσίδης, ο Αβραάμ ο Σταυρίδης, ο Γιώργος ο Τζιφόπουλος, ο Νίκος ο Φαρμάκης, ο Κυριάκος ο Φούντογλου και ο Βαγγέλης ο Χαραλαμπίδης. Μάλιστα. Και από το Δήμο Σερβίων να πάμε στο Δήμο Φλόρινας, όπου χθες ανακοίνωσε τους 24 πρώτους υποψηφίους ο υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο Φλόρινας, ο Δημήτρης ο Φαρμακιώτης. Να τους δούμε αναλυτικά. Είναι ο Παύλος ο Αλευρίδης, η Ρίτσα η Αποστόλου, ο Βασίλειος ο Γλουφτσής, ο Πέτρος ο Δαμιανίδης, ο Ζάικος ο Γιώργος, ο Ιωαννίδης ο Σίμος, ο Καλυβιανός ο Στέργιος, η Κερτσάνη η Φανή, ο Κούρδης ο Βασίλης, ο Κωνσταντόπουλος ο Βασίλης, ο Κωνσταντινόπουλος ο Σωτήρης, ο Μάνος ο Σταύρος, ο Μαλλιός ο Βασίλης, ο Μητανίδης ο Χρήστος, ο Πανετσιώτης ο Στέφανος, η Μπελή η Μαρία, η Μαγερόφσκη η Βέρα, η Ούζα η Μέρη, η Πατερά η Ιωάννα, ο Ταλίδης ο Δημήτρης, ο Τασόπουλος ο Παύλος, ο Τέγος ο Χρήστος, ο Τσότος ο Μιχάλης και τέλος ο Στέλιος ο Φαρμάκης. Πολύ ωραία. Και να πάμε τώρα και στο Δήμο Αμιντέου, ένας δικός μας άνθρωπος, τον οποίο τον γνωρίζουν οι φίλοι τηλεθεατές για τα ρεπορτάζ που έχουμε παρουσιάσει ό,τι αφορά τη μετεκατάσταση των αναργύρων, ο Λεωνίδας ο Πινόπουλος, ο επαναμοζόμενος σε συντομία ο Άκης ο Πινόπουλος. Είναι αντιπρόεδρος της τοπικής κοινότητας αναργύρων ο κύριος Πινόπουλος. Αποφάσισε τελικά να κάνει το άλμα του στην πολιτική και δει στον χώρο της αυτοδιοίκησης και να στελεχώσει το ψηφοδέλιο με τον νυν Δήμαρχο Αμιντέου, τον Κώστα τον Θεοδωρίδη, αυτή τη φορά στη Δημοτική Ενότητα Αϊτού. Άρα λοιπόν, Άστε. Ο Λεωνίδας ο Πινόπουλος κατεβαίνει υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Κώστα τον Θεοδωρίδη στη Δημοτική Ενότητα Αϊτού. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, γιατί οι αγώνες θα είναι σκληροί. Βλέπετε ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι του. Όπως καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλους. Ναι. Τώρα να
δώσουμε και άλλες δύο νέες υποψηφιότητες που αφορούν το Δήμο της Κοζάνης, όπως είναι αυτή της Ιωάννας Ζαρκάδα, η οποία κατεβαίνει υποψήφια με το συνδυασμό του Βαγγέλη Σημαδράκου Κοζάνη μπροστά, όπως και ο Τσιόγκας ο Παρασκευάς κατεβαίνει υποψήφιο στο Δήμο Κοζάνης με το συνδυασμό του Λάζαρου Μαλούτα. Ωραία, ολοκληρώσαμε και με την αυτοδιοίκηση, Θεόφιλε, έχουμε κάτι άλλο? Όχι, δεν έχουμε αυτά. Είναι, νομίζω ότι είναι πλούσιο η δημοσιογραφία στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Σε επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο πλούσιοι, γιατί θα αρχίζουν να ανεβαίνουν και οι τόνοι. Ακριβώς και οι σκληρές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ωραία. Να σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθεί στην Κοζάνη την Παρασκευή με επικεφαλή στον υποψήφιο Ευρωβουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλη Μημαράκη. Στο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας στο West ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κοζάνης, Παντελής Καργασίδης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Να δούμε τη σχετική συνέντευξη.